Ένα θέμα, κύριε Μητσοτάκη, που θεωρώ ότι βγάζει από εσάς μεγάλη ητοπάθεια. Και αναφέρομαι στην επιμονή της προπαγάνδας σας να γυρίζει διαρκώς το 2015. Γιατί προφανώς δεν έχετε τίποτα πιστικό να πείτε πια στις Ελληνίδες και στους Έλληνες για το σήμερα και το αύριο. Γι' αυτό καταφεύγετε στο χθες. Αλλά ακόμη και για το χθες. Αλήθεια, έρχεστε εσείς, η παράταξή σας, να παριστάνετε εδώ τους τιμητές? Εσείς δεν είστε που παραδώσατε το 2009 με έλλειμμα 15% και οδηγήσατε την πατρίδα στο ικρίωμα των μνημονίων? Εσείς δεν είστε που αφήσατε την πατρίδα με άδεια ταμεία το 2014 για να καταστρέψετε μαζί με ό,τι έμεινε από την κοινωνική συνοχή την πολιτική αλλαγή και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε? Εσείς δεν είσαστε που κυβερνούσατε όταν διαλύονταν τα πάντα, που ρημάξατε εκατομμύρια ζωές με την ανθρωπιστική κρίση, που καταργήσατε τότε τη 13η και 14η σύνταξη, υπουργός δεν ήσασταν? Που επιβάλατε τον ντροπιαστικό υποκατώτατο μισθό για τους νέους, που εκτινάξατε στο 28% την ανεργία, που ξεχαρβαλώσατε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και βάλατε χαράτσι για την είσοδο στα νοσοκομεία? Εσείς δεν είστε που καταστρέψατε σε μία τετραετία τότε το 25% του εθνικού πλούτου, το ΑΕΠ, και το 37% των διαθέσιμων εισοδημάτων? Και τώρα, αντί να μιλάτε για αυτό που μας παραδώσατε το 15 και να ντρέπεστε, ζητάτε και τα ρέστα. Εμείς, η χώρα που παραδώσατε εσείς δύο φορές χρεοκοπημένη, σας την παραδώσαμε στα χεράκια σας εκτός μνημονίων. Τη χώρα που την έπνιγε το χρέος, εμείς την παραδώσαμε το 19 με ρυθμισμένο χρέος. Αυτό σας αφήσαμε, κύριε Μητσοτάκη. Και δεν ντρέπεστε να έρχεστε εδώ να κάνετε τους τιμητές. Κοιμάστε ήσυχοι, γιατί τρώτε από τα έτοιμα 3 χρόνια. Και έχετε το θράσος να μιλάτε και από πάνω. Η κοινωνία δεν σας αντέχει άλλο. Ο ελληνικός λαός δεν σας αντέχει άλλο. 3 χρόνια αρκετά, κύριε Μητσοτάκη. Δεν θα γίνουν 7. Πάρτε το χαμπάρι. 3 χρόνια υπέρα αρκετά.